Τρίτη 9 και Τετάρτη 10 Ιουλίου αναμένεται να διεξαχθεί το τουρνουά Les Formours στην Καβάλα με τη συμμετοχή 4 ομάδων από 6 διαφορετικές χώρες. Στην ουσία πρόκειται για ένα τρίαθλο στο οποίο θα συμμετάσχουν γυναικείες αθλήτριες τόσο από την γύρω περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και της Δράμας όσο και αθλήτριες από τη Ρουμανία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα τρίαθλο όχι και τόσο απαιτητικό σε αγώνες έχοντας αθλήματα παρόμοια με αυτά του βόλεϊ. Η διοργάνωση αυτή αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του αθλητικού κοινού και να συμβάλλει στην προβολή του γυναικείου αθλητισμού στην περιοχή αλλά και όχι μόνο. Είναι ένα demo τριαθλό μεταξύ 4 ομάδων από 6 χώρες. 4 ομάδες λοιπόν από 6 χώρες. Το Les Formours λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σαν στόχο του την προώθηση του γυναικείου αθλητισμού περισσότερο, αλλά σε ηλικίες από 25 και επάνω. Τα αθλήματα λοιπόν τα οποία έχουν εγκριθεί και καλούμε τις γυναίκες να έρθουν και να αθληθούν είναι το ποδόσφαιρο, το beach volley και ένα νέο άθλημα το οποίο ονομάζεται catchball. Το catchball είναι ένα άθλημα το οποίο παίζεται σε κλειστό χώρο. Λέω περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό γιατί τα άλλα δύο τα ξέρουμε. Mm-hmm. Είναι μία μίξη από volley και από handball, χωρίς να έχει τις επιθετικές ενέργειες του βόλεϊ. Ακολουθούμε τους κανόνες, 6 άτομα τα οποία παίζουν το σύστημα, το ρολόι όπως λέμε, ανταλλάσσουν 3 πάσες και πρέπει να περάσουν την μπάλα πάνω από το φιλέ με 2 ή με ένα χέρι και ο στόχος είναι η μπάλα να πέσει κάτω για να πάρουν πόντο. Έχουμε λοιπόν αύριο και μεθαύριο το πρωί το ποδόσφαιρο, το οποίο ποδόσφαιρο θα γίνει κάτω στα σφαγεία, στο 505, είναι τα γνωστά μας γηπεδάκια που έχει εκεί, από τις 9 μέχρι τις 12 αύριο. Το απόγευμα αύριο θα γίνει το beach volley στον Μπάτι, από τις 5 μέχρι τις 8 και την Τετάρτη στο κλειστό των Ποταμουδίων θα έχουμε το άθλημα του catchball, όπως σας είπα, μεταξύ αυτών των 4 ομάδων. Συνεπώς καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μεγάλη διοργάνωση, η οποία έχει πλέον και την ταυτότητα ενός πρωταθλήματος, ενός τουρνουά, να το πούμε και έτσι. Είναι ένα demo τουρνουά. Το κανονικό του τουρνουά θα γίνει το τέλη Σεπτεμβρίου στο Σουφλί μεταξύ περισσότερων ομάδων που θα έρθουν και από το εξωτερικό. Τώρα θα έχουμε μόνο 4 ομάδες, 2 από τη Ρουμανία, μία μεικτή ελληνική ομάδα και μία μεικτή μεταξύ των που αποτελούν το πρόγραμμα.